Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Ξεκινάμε με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Είχαμε τη σύλληψη 42χρονου ημεδαπού για κλοπές από ξενοδοχείο της Καστοριάς. Λεπτομέρειες θα μας δώσει η Ελένη Ψωμαδάκη, η οποία είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα Μαριγώ, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Για να δούμε τι ακριβώς συνέβη, γιατί νομίζω είναι μία είδηση την οποία δεν έχουμε συνηθίσει έτσι συχνά να ακούμε εδώ στην περιοχή μας. Μια είδηση η οποία έχει προκαλέσει αίσθηση, Μαριγώ. Χθες το απόγευμα, λοιπόν, στην Καστοριά, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας της Αστυνομικής Διεύθυνσης συνέλαβαν ένα 42χρονο με την κατηγορία της κλοπής. Ειδικότερα, ο 42χρονος κατελήφθη την ώρα που αφαιρούσε χρήματα από κλειδωμένο ερμάριο αποδυτηρίων ξενοδοχείου που βρίσκεται σε περιοχή της Καστοριάς. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 κλειδιά από ερμάρια αποδυτηρίων και το χρηματικό ποσό των 210 ευρώ. Συνεχιζόμενης όμως της αστυνομικής έρευνας προέκυψε ότι ο 42χρονος αφαίρεσε κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα από τον ίδιο χώρο συνολικά το χρηματικό ποσό των 7.150 ευρώ από 4 άτομα. Αυτά για το 42χρονο που συνελήφθη. Οδηγήθηκε φαντάζομαι στον εισαγγελέα. Ακριβώς. 7.150 ευρώ το ποσό που είχε αφαιρέσει. Δεν γίνεται ακριβής αναφορά του χρονικού διαστήματος. Κατά το οποίο μόνο ότι το τελευταίο χρονικό αφαίρεσε διάστημα. Αφαίρεσε το ποσό αυτό. Είναι μια είδηση όπως είπες που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση σε όλο τον νομό της Καστοριάς και όπως είπα είναι και μια είδηση που δεν έχουμε συνηθίσει βεβαίως να ακούμε. Συνεχίζοντας, είχαμε και μια φωτιά σε αχυρώνα στην Κορομιλιά, όπως βλέπω εδώ. Η φωτιά ξέσπασε στις 6:20 το απόγευμα. Γρήγορα όμως τέθηκε υπό έλεγχο και στην κατάσβεσή της πήραν μέρος 6 πυροσβέστες και 2 οχήματα της πυροσβεστικής. Μάλιστα. Και 2 συλλήψεις βεβαίως νεαρών ατόμων για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών ουσιών, πριν σε αποδεσμεύσουμε. Χθες στην Καστοριά, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Αστυνομικής Διεύθυνσης συνέλαβαν έναν 23χρονο και έναν 24χρονο, γιατί στην κατοχή τους βρέθηκαν συσκευασίες με μικροποσότητες κάναβης, οι οποίες και κατασχέθηκαν. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Καστοριάς. Μάλιστα. Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, να ευχηθούμε κι εμείς και βλέπουμε τουλάχιστον το τελευταίο χρονικό διάστημα το αστυνομικό ρεπορτάζ και το αστυνομικό δελτίο είναι εξαιρετικά πλούσιο. Τώρα, αλλάζοντας θέμα, θα καλησπερίσουμε τον Αντώνη Παραρά στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αντώνη, και καλησπέρα. Καλησπέρα. Και όσο είναι πλούσιο, σημαίνει ότι και συλλήψεις γίνονται. Έτσι, φαίνεται ότι λειτουργεί όλο αυτό. Να πούμε κιόλας ότι στην Κοζάνη, προχθές Μαριγώ, είχαμε και ένα τραγικό. Είχαμε μια δολοφονία 74χρονης από τον γιο της που είχε πολλά προβλήματα. Συνελήφθη, βέβαια. Θέλω να πω ότι παρότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα σε όλη την Δυτική Μακεδονία και σε πολλά σημεία της Ελλάδας, με την υπόθεση του Εύρου, αποδυναμώνονται πάρα πολλές υπηρεσίες. Τουλάχιστον φαίνεται ότι υπεράνθρωπες είναι οι προσπάθειες των ανθρώπων που απασχολούνται στα σώματα ασφαλείας. Τουλάχιστον παρήγορο. Με τα πολλά προβλήματα που έχουν αυτοί με τόσες απουσίες κάθε φορά από κάθε τμήμα, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πραγματικά παρήγορο και σημαντικό να έχουμε πολλά τέτοια γεγονότα. Μάλιστα. Τουλάχιστον συλλήψεις εννοώ, γιατί τα υπόλοιπα μακάρι να μην τα είχαμε ποτέ. Δυστυχώς βλέπουμε πάντως ότι τα πράγματα ακόμα και εδώ στην περιοχή μας, όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο δυσάρεστα τείνουν να γίνουν σε όλα βεβαίως τα επίπεδα. Πάμε όμως. Είναι πολλές ειδήσεις, ναι. Λοιπόν, έχουμε την οριστικοποίηση της ημερομηνίας για την διεξαγωγή, για τη συνεδρίαση καλύτερα του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς, με θέμα βεβαίως την κληρονομιά Παπαλαζάρου. Την επόμενη Πέμπτη, 25 Απριλίου, θα γίνει το Συμβούλιο. Ναι, να πούμε ότι θα γίνει το Συμβούλιο την άλλη Πέμπτη, μετά από αυτό το πρωτόγνωρο κύμα αντιδράσεων και αποκαλύψεων, συζητήσεων για την υπόθεση του κληροδοτήματος με τα χρήματα που έχουμε ξαναπεί αρκετές φορές, πόσα ήταν, που είναι, πώς είναι και όλα αυτά τα οποία τα αναζητούν, να πούμε ότι την άλλη Πέμπτη, 25 του μηνός, νομίζω ότι την ημερομηνία την είχαμε πει χθες ή προχθές, θα πάει μάλλον για 25 του μηνός και σε αυτό θέλω να πω ότι υπάρχει μία, ας το πούμε, ευθύνη, μία συνεννοησία ειδικά από την ομάδα του κυρίου Κώστα Ιάντζη, το γεγονός δηλαδή ότι δεν προχώρησαν γρήγορα, δεν έκαναν ένα αίτημα, Μαριγώ,
για να μπορέσουν να θέσουν ένα εξαήμερο, να έχουν μπροστά τους δηλαδή ένα εξαήμερο για ένα συμβούλιο που θα μπορούσε να το ζητήσει δηλαδή η μειοψηφία. Mm-hmm. Να το ζητήσουν οι δύο αυτές ομάδες. Αυτό δεν έγινε και καταλαβαίνεις ότι είναι μια συνεννοησία. Θα πάει σε τακτική συνεδρίαση και θα δούμε με ποιο τρόπο θα το αντιμετωπίσουν οι αρχηγοί των ομάδων. Και ο κύριος Ζέγας και ο κύριος Κοντόπουλος και ο κύριος Λιάντζης και ο Μανώλης Χατζησημειονίδης. Δεν βλέπουμε πάντως τον κύριο Λιάντζη ιδιαίτερα ένθερμο, τουλάχιστον στο θέμα αυτό, και έτσι όπως τον είχαμε συνηθίσει, για παράδειγμα, σε ό,τι έχει να κάνει με το σχέδιο Αθηνά ή με το αστυνομικό μέγαρο. Ναι, με το σχέδιο Αθηνά φωνάζει και τώρα ο Κώστας ο Λιάντζης, και δικαιολογημένα βέβαια φωνάζει και αυτός. Και όλοι φωνάζουν τώρα πια. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε, πού να διαμαρτυρηθούμε για την καθυστέρησή τους σε όλα τα επίπεδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να σου πω το εξής, ότι εδώ το θέμα αυτό θα μπορούσε πραγματικά σήμερα να έχει συζητηθεί σαν ένα ξεχωριστό ζήτημα. Από τη μία ο ένας προσπαθεί να ρίξει το βάρος και την ευθύνη στον άλλον για το πού θα έπρεπε να πάει, πώς θα έπρεπε να πάει, με ποιον τρόπο θα έπρεπε να το κουβεντιάσουμε κτλ. Κτλ. Ό,τι και να είναι όμως τώρα, Μαριγό, πρέπει να λάμψει η αλήθεια. Η προβληματική για μένα διαχείριση, όπως τουλάχιστον επισημαίνεται με πολύ ευγενικό τρόπο, το λέω εγώ, από τα πορίσματα και από όλα αυτά τα οποία συζητάμε αυτές τις μέρες και είναι σε εξέλιξη αρκετά ζητήματα, με συγχωρείς πάρα πολύ, νομίζω ότι θα έπρεπε από μόνοι τους οι δημοτικοί σύμβουλοι πρώτον να έχουν αποφασίσει γρήγορα να το κουβεντιάσουν, μα είναι δημοτικό θέμα. Και δεν κατάλαβα, ασχολούνται με κάτι άλλο πιο σοβαρό όλοι τους? Τι ασχολούνται, με το πώς θα κρατήσουμε την αρχιτεκτονική και όλα αυτά που τα χάσαμε στην περιοχή μας και θα χαθούν και άλλα πολλά? Κατάλαβες, δηλαδή δεν βλέπω δηλαδή να ασχολούνται με κάτι άλλο. Αντώνη, είναι πολύ κρίσιμο όμως αυτό το οποίο επισημάναμε και χθες, και νομίζω εφόσον έχουμε την οριστικοποίηση της ημερομηνίας για τη συνεδρίαση, θα πρέπει να το επισημάνουμε, γιατί τίθεται ένα ζήτημα. Τι ακριβώς θα γίνει εκεί? Θα γίνει, όπως πολύ σωστά το είπες και χθες, μια απλή ενημέρωση? Θα γίνει συγκεκριμένη συζήτηση με ανοιχτά τα χαρτιά, όπως από την αρχή τουλάχιστον εμείς ζητάμε, με όλα τα στοιχεία και με όλες τις λεπτομέρειες? Και το λέω αυτό και θέλω να προλάβω και όλους αυτούς που λένε ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνει κάποιο δικαστήριο ή το δικαστήριο θα κάνει τη δουλειά του. Σε καμία περίπτωση δεν τίθεται ζήτημα δίκηση οτιδήποτε. Αλλά είναι ένα θέμα που απασχολεί όλο τον νομό της Καστοριάς, απασχολεί διαχείριση χρημάτων για ένα νοτά, απασχολεί αποφάσεις και λειτουργία ενός οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Όλα αυτά αναπόφευκτα αφορούν όλους τους πολίτες, άρα νομίζω ότι θα πρέπει να δοθούν και συγκεκριμένες απαντήσεις από πλευράς των Δημοτικών Συμβούλων. Βεβαίως, σωστά επισημαίνεις, και θα πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένοι. Θα πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένοι να απαντήσουν για όλα αυτά τα οποία θα τεθούν. Διότι εδώ έχουν τεθεί μερικά θέματα, τα οποία δεν πρέπει να επαναλάβουμε, δεν πρέπει να πούμε ποια είναι ξανά. Νομίζω όμως ότι πρέπει να σταθούμε σε ένα-δύο ζητήματα που είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Δηλαδή, θέλω να σταθώ, Μαριγώ, και να θυμίσουμε από πού ξεκινάει ένα πολύ ιδιαίτερο ζήτημα. Δηλαδή, έχουμε τις δηλώσεις που έκανε στον Α πριν από λίγες μέρες ο αντιδήμαρχος τότε, ο κύριος Δημήτρης Τσιόγκας, και πρόεδρος της Επιτροπής εκεί του ΚΑΔ, όπως λέμε. Ο κύριος Τσιόγκας λοιπόν καθαρά είχε πει ότι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Μαριγώ, έχει αποφασιστεί να γίνει μία έρευνα, αυτή η Επιτροπή δηλαδή, ο Τσιόγκας και μερικοί άλλοι, να ψάξουν ποια είναι η τράπεζα η οποία θα τους δώσει ένα καλό επιτόκιο για να τα βάλουν τα χρήματα, και κάποια στιγμή λέει μάλιστα και κλειστά κιόλας, να τα τοποθετήσουν, να τα επενδύσουν και να τελειώνουμε. Θα ήθελα πραγματικά πολύ να ακούσουμε το έχουμε απόσπασμα. Το απόσπασμα είναι λίγο να το θυμηθούμε, γιατί νομίζω ότι είναι ένα βασικό στοιχείο, γιατί εφόσον έχουμε αυτή τη δήλωση από πλευράς του τότε αντιδημάρχου και διαχειριστή του ΚΑΔ, όπως λες, προκύπτει ερώτημα για το τι έγινε από εκεί και πέρα. Πάμε να θυμηθούμε ξανά τη δήλωση του κ. Τσιόγκα. Ορίστηκε μια επιτροπή, πρόεδρος της οποίας ήμουν εγώ, δεν θυμούμαι τα άλλα μέλη, να αποφασίσουμε, επειδή υπήρχε και ρευστό πέραν των άλλων ακινήτων μέσα από το χειροδότημα, υπήρχε και ένα ποσό της τάξης των 380, αν θυμάμαι και κάτι, εκατομμυρίων δραχμών εκείνη την εποχή. Ναι. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου οριστήκαμε σαν επιτροπή να αποφασίσουμε με έλεγχο της αγοράς σε ποια τράπεζα να κατατεθεί το συγκεκριμένο ποσό, η οποία φυσικά θα μας έδινε το μεγαλύτερο επιτόκιο.
Κάναμε έγγραφα στις τράπεζες της Καστοριάς, σε όλες. Ναι, ναι. Και μετά από ένα χρονικό διάστημα παραλάβαμε τις προτάσεις όλων των τραπεζών και το μεγαλύτερο επιτόκιο μας το έδιδε για το συγκεκριμένο ποσό η Αγροτική Τράπεζα. Αποφασίσαμε λοιπόν το ποσό το συγκεκριμένο το οποίο είχαμε σαν μέσα από το κυροδότημα. Τα 380 εκατομμύρια δραχμές να κατευθυνθούν στην Αγροτική Τράπεζα. Στην Αγροτική Τράπεζα το 98. Το 98, όχι το 99. Εγώ ήμουν το 99. Ναι, ωραία. Το 99 λέτε εσείς. Από εκεί και πέρα πλέον κατετέθημεν το ποσό στην Αγροτική Τράπεζα η όλη διαχείριση όμως του συγκεκριμένου κυροδοτήματος. Και από εκεί και πέρα άλλες ενέργειες ποιες έγιναν, δεν γνωρίζω, γιατί η αρμοδιότητα της Επιτροπής δεν είχε αρμοδιότητα στην διαχείριση του κοινοδοτήματος, γιατί αυτό είναι αρμοδιότητα της Δημαρχιακής και του Δημοτικού Συμβουλίου. Ερώτηση να σας κάνω λίγο επ' αυτού. Είναι μια συγκεκριμένη αποστολή. Θέλω να μου πείτε, αν σας είναι εύκολο, σε τι όνομα κατατέθηκε. Είναι λογαριασμός του Δήμου Καστοριάς, είναι λογαριασμός κάποιου ιδρύματος, τα βάλατε λέτε στην Αγροτική, 380 εκατομμύρια. Όνομα. Σαν Δήμος κάναμε και πιστεύω ότι ήταν σαν Δήμος. Σαν Δήμος. Το επιτόκιο, κύριε Πρόεδρε, τότε της Επιτροπής, πόσο... Πάνω από 7% ή 7,2% αν θυμάμαι καλά. Ήταν 7,2% τότε το 99, αυτό που σας έδινε η Αγροτική Τράπεζα. Νομίζω, ναι, νομίζω. Τόσο αν νομίζω. Θυμάμαι καλά. Τώρα βέβαια μετά από 14 χρόνια η μνήμη μου αρχίζει και με εγκαταλείπει. Κύριε Αντιδήμαρχε, σαν κλειστός λογαριασμός έγινε η κατάθεση όπως έλεγε η Διαθήκη. Και αυτό τον θυμάμαι αν ήταν όψιος ή ήταν μυευτηρίο. Δεν θυμάστε αν ήταν κλειστά αυτά ή ανοιχτά. Σίγουρα είναι κλειστά γιατί η εκταμείευση του συγκεκριμένου ποσού. Σας το λέω, ξέρετε όλη... γιατί. Ναι, από ό,τι θυμάμαι τώρα, από ό,τι διαβάζουμε, έτσι, γιατί ήμασταν αρκετά μικροί τότε, από ό,τι θυμάμαι, αυτή όλη η ιστορία τότε, παράδειγμα, πήγαινες να έκλεινες τα λεφτά σου, σου έδινε κανένα 20%. Γιατί η Διαθήκη, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να έλεγε κλειστά τα λεφτά. Εμάς μας έδωσαν τουλάχιστον 7,2%. Τώρα, αν ήταν κλειστά, το προέβλεπε, αν ήταν το προέβλεπε αυτό η Διαθήκη. Απλά γενικά το κληροδότημα, ναι. Η διαχείριση των κληροδοτημάτων, από ναι. Ό,τι θυμάμαι τουλάχιστον, ναι. Είναι με ένα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημαρχιακής. Ναι. Οπωσδήποτε όμως αυτό εξαρτάται από την έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών. Λοιπόν, σημαντική νομίζω η δήλωση του κυρίου Τσιόγκα. Πήρε εντολή ο ίδιος από το Δημοτικό Συμβούλιο, από το τότε Δημοτικό Συμβούλιο, να βρουν την τράπεζα με το μεγαλύτερο επιτόκιο. Αυτή η τράπεζα ήταν η Αγροτική και τα χρήματα τότε μπήκαν στην Αγροτική Τράπεζα. Έτσι, έτσι. Τα χρήματα όμως σήμερα είναι εγγύηση για δάνειο στην Τράπεζα Πειραιός. Έτσι. Και ακολουθούν. Ναι. Ναι. Τα πράγματα είναι πολύ απλά λοιπόν. Όπως μπορεί να υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πακέτο πληροφόρησης για το θέμα. Θέλω να πω όμως ότι τα πράγματα είναι απλά. Ο κύριος Τσιόγκας εξηγεί και λέει ως αντιδήμαρχος κάναμε διερεύνηση, τα καταθέσαμε με 7, 8, μπορεί και 9 να ήταν τότε, δεν ξέρω. Κάπου εκεί λέει 7 με 8%. Από εκεί και μετά, Μαριγώ, δεν υπάρχει απόφαση που να λέει βγάλετε τα λεφτά για να κάνουμε κάτι άλλο. Όχι. Υπάρχει όμως μια ομολογία. Γιατί όλα αυτά πρέπει και με δηλώσεις να τα παρουσιάζουμε. Υπάρχει μια ομολογία ότι τα χρήματα αυτά έχουν μπει ως εγγύηση και από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου το 2010, τον κύριο Νεκτάριο Μεγκούδη. Ο οποίος επισημαίνει ότι τα χρήματα μπήκαν ως εγγύηση. Και για του λόγου το αληθές βεβαίως, γιατί είπαμε δεν είναι πράγματα τα οποία τα βγάζουμε εμείς από το μυαλό μας, τα λέμε εμείς. Είναι πράγματα και στοιχεία που οι ίδιοι δίνουν. Πάμε να δούμε στην τότε συνεδρίαση, σε μία από τις συνεδριάσεις του 2010, τι ακριβώς είχε πει ο κύριος Μεγκούδης. Αυτή τη στιγμή η δεδομένη κατάσταση την οποία βρήκαμε εμείς είναι μία και μοναδική. Ότι έχουμε ένα δάνειο το οποίο έχει μπει σαν εγγύηση τα λεφτά της κληρονομιάς Παπαλαζάρου. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορεί να αποπληρωθεί από αυτά τα λεφτά. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορούμε να αποπληρώσουμε. Δεν είναι ότι 300 χιλιάρικα έχουμε, τα δίνουμε πίσω και τελειώνει η δουλειά. Άρα πρέπει να βρούμε μια λύση. Λοιπόν. Αυτά δήλωσε και ο κύριος Μεγκούδης. Νομίζω είναι πολύ καθαρό, παιδιά. Άρα, τι ψάχνουμε, Αντώνη, στο ενδιάμεσο. Πώς μεταφέρθηκαν και με ποιανού απόφαση τα χρήματα από την Αγροτική στην Τράπεζα Πειραιός. Γιατί πολύ σωστά είπες, απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για αυτήν τη μεταφορά. Δεν υπάρχει. Έτσι ακριβώς. Απόφαση δεν υπάρχει. Υπάρχουν αποφάσεις από το 2001-2002 και μετά για να πάρουμε δάνεια. Πουθενά δεν λέει ότι κάποιος πρέπει να πάει να βγάλει τα λεφτά.
Άρα λοιπόν εδώ υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα ζητήματα, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα, υπάρχουν πορίσματα, υπάρχουν ελεγκτές, υπάρχουν μέσα από τα πορίσματα παρατυπίες, υπάρχουν αριθμίες, υπάρχουν ποσά σε κάθε χρονιά που δεν μπήκαν σωστά, τη μια 15 ήταν και μπαίνανε 7 ή 8 χιλιάρικα. Θέλω να σας πω ότι αυτά επισημαίνονται από ό,τι μαθαίνω στο πόρισμα, το οποίο το ζητούν πια με αιτήσεις τους από το Δημοτικό Συμβούλιο ή Δημοτική Σύμβουλη. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, Μαριγό, τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα. Και νομίζω, Αντώνη, πρέπει να υπάρχουν απαντήσεις την άλλη Πέμπτη. Σωστά, και μέσα στο πλαίσιο των απαντήσεων, νομίζω ότι και η σημερινή ηγεσία του Δήμου Καστοριάς, που πρωταγωνιστούσαν πολλά από τα μέλη αυτής της Δημοτικής Αρχής στην τότε διοίκηση επί του Δημήτρη Παπουλίδη, εφόσον ο κ. Χαντισημεωνίδης είχε κάνει την εισήγηση για τη λήψη δανείου, όπου δεν αναφερόταν στην εισήγηση αυτή πουθενά ότι τα χρήματα της κληρονομιάς Παπαλαζάρου θα μπουν ως εγγύηση, νομίζω είναι μια πολύ καλή ευκαιρία επίσης να μας πει και ο κ. Χαντισημεωνίδης τι έγινε στη συνέχεια και τελικά τα χρήματα μπήκαν ως εγγύηση. Έτσι ακριβώς. Γιατί θα πρέπει και ο κ. Χατζησημεωνίδης να είναι έτοιμος να απαντήσει σε όλα αυτά. Ήταν πρόεδρος της Επιτροπής του ΚΑΔ από το 2003 και αντιδήμαρχος για αρκετά χρόνια στη Δημοτική Αρχή Παπουλίδη. Να είναι έτοιμος λοιπόν να απαντήσει και αυτός. Θα πρέπει πραγματικά να μας απαντήσει η τότε Δημοτική Αρχή, δηλαδή η Δημοτική Αρχή Παπουλίδη, πώς μπήκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, λέω πάντα έτσι, να απαντήσουν πολιτικά. Θα πρέπει οι ίδιοι να μας πούν γιατί είναι σήμερα δεσμευμένα τα χρήματα. Δηλαδή, ξέρεις, το ερώτημα είναι πολύ απλό. Εφόσον ο Τσιόγκας βγαίνει και λέει ότι τα χρήματα τα καταθέσαμε στην αγροτική γιατί είχαμε το καλύτερο επιτόκιο τότε, και μάλιστα λέει κάποια στιγμή κλειστά, από ό,τι θυμάμαι λέει. Λοιπόν, εγώ σου λέω το εξής. Σήμερα τα χρήματα γιατί είναι δεσμευμένα. Και γιατί δεν έχουμε τους τόκους. Και γιατί, καλά, φυσικά, γιατί δεν έχουμε τους τόκους είναι το μεγάλο ζήτημα. Που θα έπρεπε να είναι διπλάσια και τριπλάσια τα ποσά από την περιουσία, κινητή, ακίνητη κτλ. Ναι. Λοιπόν, μπορεί να απαντήσει κάποιος γιατί μπήκε εγγύηση. Είναι αυτό που λέμε 5-10 μέρες τώρα. Και αυτό πρέπει να απαντηθεί την άλλη εβδομάδα. Το καθυστερεί βέβαια η Δημοτική Αρχή και ο κ. Χατζησημεωνίδης. Το πήγανε για την άλλη Πέμπτη το θέμα. Προφανώς θέλουν να φύγει από την επικαιρότητα. Ό,τι και να είναι όμως, η κοινωνία θέλει να μάθει γιατί το 1.200 δεν έγινε 2,5-3 εκατομμύρια από το 98 μέχρι σήμερα. Αυτό ο κόσμος θέλει να το μάθει. Και νομίζω ότι σιγά σιγά, αφού ακούσαμε και είδατε όλες τις τοποθετήσεις, Μαριγώ, νομίζω είναι πολύ ξεκάθαρα τα 1, 2 ή 3 ζητήματα. Αγροτική Τράπεζα λοιπόν, το 99-2000 καταθέτουμε σχεδόν όλα τα χρήματα, γιατί μην ξεχνάτε υπάρχει και το γνωστό ζήτημα ότι δεν καταθέθηκαν τα 28 εκατομμύρια δραχμές τότε. Από εκεί και μετά όμως δεν υπάρχει καμία απόφαση για ανάληψη. Κάποιος τα βγάζει από την αγροτική και τα πάει στην Πειραιώς, γιατί εκεί η Πειραιώς έδινε δάνεια στο Δήμο. Και έπρεπε να παρουσιάσει ο Δήμος ισόποσο, σε χρήμα δηλαδή, εγγύηση για να πάρει τα λεφτά που ζητούσε. Ποιος έβγαλε την κληρονομιά, ποιος την πήγε, με ποιανού εντολή, ποιος τα κανόνισε, πρέπει να μας απαντήσει η τότε Δημοτική Αρχή. Και φυσικά, η Δημοτική Αρχή του κυρίου Τσαμίση, γιατί τώρα επιστρέψαμε στην τότε Δημοτική Αρχή, ενώ με την έννοια ότι σήμερα έχουμε τον κύριο Χατζησημεωνίδη, η Δημοτική Αρχή Τσαμίση έχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Βγαίνει και ανακοινώνει ο Μεγκούδης τότε στο Συμβούλιο ότι τα χρήματα είναι δεσμευμένα. Η Δημοτική Αρχή τι έκανε για όλο αυτό? Έψαξε να ξεκαθαρίσει το θέμα ο κύριος Τσαμίσης, ο κύριος Κουμπάνης, ο κύριος Μεγκούδης? Κάτι το οποίο το αφήσαμε να περνάει και σε εκείνη τετραετία. Κάτι το οποίο, Αντώνη, στη συνέχεια και όπως είπαμε και χθες, δεν γράφτηκε και στα πρακτικά. Δεν γράφτηκε και στα πρακτικά και όπως βλέπετε, θα πω έτσι πολύ απλά και δημοσιογραφικά προσεγγίζοντας, τελικά τη διετία Χατζησημεωνίδη. Τίποτα, καμία κινητικότητα. Μας βολεύει λοιπόν η ιστορία. Αν το θέμα δεν το είχαμε παρουσιάσει εμείς από την περασμένη εβδομάδα, κανείς δεν θα μιλούσε σήμερα για Παπαλαζάρο. Αυτό είναι σίγουρο. Εάν δεν είχαμε τη δικαστική εννοώ εξέλιξη. Από την άλλη πλευρά, είδατε εκείνη τη φασαρία στο Δημοτικό Συμβούλιο την τελευταία τότε με τον Τζαμίς και τον Μεγκούδη και τον Κοντόπουλο που έγιναν πολλά σε εκείνη τη συνεδρίαση. Λοιπόν, είδατε ότι 6-7 χρόνια τα τελευταία κανένας δεν κινείται σε μια κατεύθυνση αποκατάστασης της διαθήκης, των χρημάτων, της εγγύησης, των 28 εκατομμυρίων που δεν ξέρουμε πώς μπήκαν στα γρανάζια μέσα των λογαριασμών του Δήμου και δεν ξέρει κανείς τα χρήματα αυτά πού πήγαν. Πήγαν σε έργα, πού πήγαν. Λοιπόν, αυτά είναι τα ερωτήματα και θεωρώ ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο Μαριγώ την άλλη εβδομάδα δεν μπορεί κανένας να είναι αδιάβαστος όταν τα πιο πολλά σημεία νομίζω από όλη την υπόθεση αυτή και ενδεχομένως
και με επαναλήψεις, μπορεί και κουραστικές μερικές φορές από εμάς, να τα έχουμε αναδείξει. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν έχει γνώση τουλάχιστον της δημοσιογραφικής έρευνας. Εντάξει, φαντάζομαι ότι και οι ίδιοι θα πρέπει να κάνει ο καθένας από μόνος του τη δική του έρευνα για να ξέρει και να είναι ενήμερος και να ξέρει και τι απαιτήσεις οφείλει να έχει και τι πρέπει να πει βεβαίως, τι πρέπει να αποκαλύψει στο επίπεδο της ενημέρωσης, έτσι, πάντοτε. Από εκεί και πέρα βεβαίως ο καθένας νομίζω θα αναλάβει και τις ευθύνες του και ο κόσμος, ο απλός πολίτης θα αντιληφθεί και τι ακριβώς γίνεται. Με την προϋπόθεση είπαμε τα χαρτιά να είναι πλήρως ανοιχτά και όχι να προσπαθήσουμε ενδεχομένως είτε να το κάνουμε για τα μάτια του κόσμου ή για να πάψει όλος αυτός ο θόρυβος ιδιαίτερα από την δική μας την πλευρά ή απλά για να πούμε ότι κάτι κάναμε κρύβοντας βεβαίως και σκεπάζοντας για ακόμη μια φορά την υπόθεση. Δικαστικά η διαδικασία, Αντώνη, προχωρά όλο αυτό το χρονικό διάστημα? Κοίταξε, θέλω να σου πω ότι από την μεριά των κατηγορουμένων που κλήθηκαν σε απολογία λέγεται ότι υπάρχει μια αναβολή που δίνεται από την ανακρίτρια μέχρι να τους καλέσουν ξανά κτλ. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ξέρουν οι ίδιοι ενδεχομένως. Η εισαγγελία, οι ανακρίσεις κινούνται σε διαφορετικούς ρυθμούς από όλα τα υπόλοιπα θέματα. Νομίζω ότι έκαναν και κάνουν τη δουλειά τους και θα την κάνουν τη δουλειά τους εφόσον στα χέρια τους υπάρχει ένα πόρισμα που ζητά να διερευνηθούν κάποια πράγματα. Θεωρώ, Μαριγώ, ότι η δικαιοσύνη, χωρίς να εμπλέκεται ούτε αυτή σε εμάς ούτε εμείς σε αυτήν, λοιπόν, μπορεί να κάνει τη δουλειά της. Θεωρώ ότι το θέμα αυτό θα το προχωρήσει μέχρι εκεί που πρέπει να πάει. Ξέρουν οι ίδιοι. Δεν ξέρω αν έχουν καταθέσει. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία και οι δημοτικοί σύμβουλοι, αν θέλουν, μπορούν να τα ρωτήσουν. Όμως το πολιτικό κομμάτι είναι αυτό που ενδιαφέρει τον Δήμο. Το δικαστικό, εφόσον υπάρχουν εξελίξεις, φαντάζομαι ότι θα το δούμε τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες. Μάλιστα, λοιπόν. 5η 25 Απριλίου θα έχει νομίζω ενδιαφέρον και θα χρειαστεί και μεγάλο κουράγιο, φαντάζομαι. Ναι. Είναι μια συνεδρίαση που μπαίνει μαζί με όλα τα υπόλοιπα θέματα. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι θα έχουμε μια σφοδρότατη αντιπαράθεση. Νομίζω όμως ότι θα υπάρχουν και αποκαλύψεις μέσα εκεί από τους συμβούλους. Για να δούμε. Αντώνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ να ευχηθούμε και εμείς. Και τώρα αλλάζοντας θέμα, συναντήσεις για ζητήματα που αφορούν στον τομέα της υγείας έχει η βουλευτής Νέας Δημοκρατίας του Νομού Καστοριάς Μαρία Αντωνίου στην Αθήνα. Στα αποτελέσματα των επαφών αυτών αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, όπως θα δούμε και στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Την καταβολή των δεδουλευμένων του προσωπικού του νοσοκομείου Καστοριάς, την κάλυψη της κενής θέσης γυναικολόγου, αλλά και θέματα των νευροπαθών, έθεσε η βουλευτής Καστοριάς Μαρία Αντωνίου κατά τη συνάντηση που είχε με παράγοντες του Υπουργείου Υγείας στην Αθήνα. Επισκέφτηκα τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας. Είχαμε και, όπως ενημέρωσα και σε προηγούμενο διάστημα, μια συνάντηση και με τον Υπουργό Υγείας από ζητήματα που τέθηκαν από το νοσοκομείο και από τον διοικητή και από τον σύλλογο των εργαζομένων στο νοσοκομείο όσον αφορά την μεταφορά της πίστωσης που είχε εγκριθεί τέλος Δεκεμβρίου 20.000 ευρώ για να καλυφθούν δεδουλευμένα του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού. Νομίζω σήμερα υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας τη μεταφορά της πίστωσης 20.000 ευρώ έτσι ώστε να καλυφθούν υποχρεώσεις του νοσοκομείου σε δεδουλευμένες υπερορίες που έγιναν το προηγούμενη χρονιά. Σε αυτό το ζήτημα έχουμε περάσει και τροπολογία στη Βουλή, έτσι ώστε αυτό να είναι πιο εύκολο για να μην κολλήσουμε σε κάποιο γενικό λογιστήριο ή στα εντελώμενα να μπορέσει να κινηθεί και να πληρωθούν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό που παρόλο τις δύσκολες συνθήκες υπερβάλλει πολλές φορές αυτό για να καλύψει τις ανάγκες του νοσοκομείου και του κόσμου εδώ. Τέθηκε επίσης και το θέμα του γυναικολόγου. Την προηγούμενη εβδομάδα δέχτηκα τηλέφωνο από τη διευθύντρια της γυναικολογικής μευτικής κλινικής σε ότι έχει μείνει πλέον μόνη της. Έγινε προσπάθεια από το Γενικό Γραμματέα να καλυφθεί τουλάχιστον με προσωρινά μέχρι να βγουν το επικουρικό προσωπικό που ζητήσαμε δύο θέσεις γυναικολόγων για το νοσοκομείο Καστοριάς έτσι ώστε να μπορέσει να καλυφθούν οι υπηρεσίες από γιατρούς από τα όμορα νοσοκομεία των Γραβενών της Πτολεμαΐδας. Ένα άλλο θέμα που μου ζήτησαν ο Σύλλογος Νευροπαθών και θα ήθελα να ενημερώσω για τις καρέκλες των νευροπαθών. Ήδη έχει γίνει μια προσπάθεια και το νοσοκομείο, από το νοσοκομείο έτσι ώστε να ενταχθεί
ένα μεγάλο έργο στο ΕΣΠΑ που αφορά και την προμήθεια αυτών των, των ειδικών καρεκλών, των νευροπαθών, έτσι ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να κάνουν, γιατί αυξάνεται αρκετά ο αριθμός των νευροπαθών, έχουμε φτάσει ήδη στις 52 περιπτώσεις και νομίζω ότι είναι άμεση και επιχειρηστική ανάγκη στο να υλοποιηθεί η αγορά αυτών των ειδικών καρεκλών. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Τζάμπα Πάσχα! Τζάμπα Αρνί! Μόνο στα Υπέρ! Αυτό το Πάσχα! Ψήστε και σουβλίστε! Και κερδίστε 250 αρνιά και 1000 φιάλες κρασί! Κάνοντας τις πασχαλινές αγορές σας στα καταστήματα Υπέρ, παίρνετε ένα ξυστό για κάθε 25 ευρώ! Ξύστε τα τυχερά κουπόνια και κάντε Τζάμπα Πάσχα! Μόνο στα Υπέρ! Αυτό το Πάσχα! Ψήστε και σουβλίστε! Υπέρ χαμηλών τιμών και Υπέρ μεγάλων δώρων. Για να γιορτάσουμε και αυτό το Πάσχα όπως του αξίζει. Υπέρ Λαμπρά. Αγορά χρυσού, τέρμα το ψάξιμο. Δωρεάν εκτιμήσεις και άμεσα μετρητά. Μπορούμε και πληρώνουμε τα περισσότερα μετρητά. Με κρατική άδεια, άμεσα μετρητά. Αγορά χρυσού, χρυσό, ασίμι, λίρες, παλιά κοσμήματα, πολύτιμη λίθη, ακίνητα, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, ενέχειρα χρυσαφικά, κοσμήματα, νομίσματα, ασημικά και ακριβά ρολόγια. Εκτίμηση στο χώρο σας με απόλυτη εχημήθεια, απόλυτη σιγουριά και απόλυτη νομιμότητα. Και όλα αυτά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δύο καταστήματα. Φιλικής εταιρείας 2 κοντά στα ΚΤΕΛ και Ιουστινιανού 9 έναντι Δημαρχείου Καστοριάς. Τηλέφωνα επικοινωνίας για Vodafone 6940-813-465 και Κοσμοτέ WhatsApp 6975-922-664. Για κάθε ευρώ που ξοδεύουμε αυτές τις γιορτές σε ξένες επιχειρήσεις και εισαγόμενα προϊόντα, δημιουργούμε άλλον έναν άνεργο στον τόπο μας. Αυτές τις γιορτές ψωνίζω τοπικά, στηρίζω τα τοπικά προϊόντα και τους εμπόρους συμπολίτες μου. Εμπορικά επιμελητήρια Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλόρινας. Στηρίζουμε την τοπική.